Έχουμε έναν έντονο προβληματισμό σε σχέση με αυτά που είπε η Υπουργός. Καταρχήν, σε σχέση με αυτά που βάζαμε κι εμείς. Εμείς αυτό που βάζαμε ήταν όχι το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Και αυτή τη στιγμή δεν μας έχουν απαντηθεί συγκεκριμένα ερωτηματικά. Όπως, πάμε Πρώτον, να τα δούμε αναλυτικά. Σε σχέση με τα μέσα προστασίας. Εμείς λέμε τα μέσα προστασίας να είναι δωρεάν για όλους τους μαθητές. Και εδώ Ό,τι έχουμε, για να μέτρα θυμίσουμε και προστασίας. στους τηλεθεατές μας, προαιρετική χρήση μάσκας. Και Ναι, δύο φορές την εβδομάδα καθαρισμό των σχολείων. Εσείς τι ζητάτε? Λοιπόν, καταρχήν, αυτό που βάζαμε εμείς ήταν και βάζουμε δηλαδή και απαιτούμε μόνιμο προσωπικό καθαριότητας όλη τη λειτουργία του σχολείου, δηλαδή να αλλάξει το καθεστώς αυτή τη στιγμή που υπάρχει στις καθαρίστρες, να μπορούν το θεσμικό καθεστώς, να μπορούν να προσλάβει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, έτσι ώστε να καθαρίζονται τα σχολεία όλη την ώρα της σχολικής δραστηριότητας, του σχολικού ωραρίου. Ένα είναι αυτό και είναι πάρα πολύ βασικό. Σε αυτό δεν τοποθετήθηκε. Δεύτερον, σε σχέση με το χωροταξιακό και τους εκπαιδευτικούς. Εκτός του ότι υπάρχουν μια σειρά εκπαιδευτικών που είναι σε ευαίσθητες, σε ευπαθείς ομάδες, εμείς βάζουμε το ζήτημα ότι με το χωροταξιακό θα χρειαστούμε παραπάνω εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Το τρίτο που βάζουμε και είναι συγκεκριμένο έχει να κάνει με την άδεια ειδικού σκοπού. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ανοίγουν τα δημοτικά, αλλά η άδεια ειδικού σκοπού δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, γιατί σε λίγο οι γονείς δεν θα έχουν άδεια κανονική και την άδεια κανονική οι γονείς θα την πάρουν για να κρατήσουν το καλοκαίρι τα παιδιά τους. Επίσης, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι από Σεπτέμβρη όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα δεν μπορούν να συνεχίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνεχιστεί η εκπεριτροπής εκπαίδευση με Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Πρέπει να ληφθεί υπόψη και να πάρθουν άμεσα μέτρα να μην υπάρχει κανένα εκπαιδευτικό κενό από 1η Σεπτέμβρη σε καμία βαθμίδα, γιατί όλο αυτό θα επιφέρει παραπάνω πρόβλημα στο δίμηνο κενό που είχαμε στους μαθητές. Μάλιστα. Το ξέρουμε Κυρία όλοι πάρα Βαλαμπάνη, πολύ για να καλά. καταλάβουμε, πώς θα χαρακτηρίζατε αυτό το πλαίσιο επαναλειτουργίας των σχολείων και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας? Καταρχήν, εμείς συνεχίζουμε τις διεκδικήσεις μας. Δεν αλλάζει κάτι. Εμείς μιλάμε για μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. Αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται οι ανάγκες. Ναι. Εκ των πραγμάτων, τα σχολεία μας δεν καλυπτόντουσαν και πριν από στο κομμάτι της καθαριότητας. Πολύ περισσότερο τώρα, εν ώψη της πανδημίας. Και αυτό που θέλω να πω είναι αυτή τη στιγμή, σε μια κρίσιμη καμπή για τη χώρα, στην παιδεία δεν δίνεται κανένα κονδύλι. Ναι. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Έτσι Μάλιστα. δεν είναι? Δηλαδή, Φαίνεται δεν λοιπόν ακούσαμε πως οι κάτι σε απαντήσεις που σχέση. έχουν δοθεί, κυρία Βαλαβάνη, δεν είναι επαρκείς από το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν ασάφειες, υπάρχουν ερωτήματα. Να σας ευχαριστήσουμε Να σας πολύ. πω και κάτι άλλο. Σε σχέση και με την τηλεκπαίδευση, η κυρία Ζαχαράκη Ναι. είπε, βάσει και των δικών μας διαπιστώσεων δηλαδή, ότι ένα 20% αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται από την τηλεκπαίδευση των μαθητών σε σχέση και με την προσβασιμότητα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή το ζήτημα της τηλεκπαίδευσης είναι βασικό, γιατί θα συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση. Δεν αλλάζει κάτι σε ένα μεγάλο ποσοστό. Οπότε και αυτό δεν έχει καλυφθεί. Είναι ένα Και το ακόμα ζήτημα της μεγάλο μεταφοράς. ερώτημα, ένα ακόμα αγκάθι σε αυτή την προσπάθεια Και το που ζήτημα γίνεται της να μεταφοράς. επαναλειτουργήσουν Μισή τα σχολεία. μαθητές στα Θα σχολικά τα λέμε στην λεωφορεία. πορεία, γιατί έχουμε Αυτή ακόμα τη και στιγμή άλλα ένα ερωτήματα μέσο που μένει να απαντηθούν, όπως τι θα γίνει με τα δημοτικά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Βαλαβάνη.